Το πρόβλημα με την καθίζηση στον περιφερειακό δρόμο της ΝΑΦΠΑΚΤ απασχόλησε τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας στο Ξενία. Ο Δήμαρχος Ναυπακτίας, αφού καλωσόρισε τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, τους ενημέρωσε για την κατάσταση που επικρατεί στον περιφερειακό δρόμο αλλά και σε άλλα σημεία του Δήμου που παρατηρούνται καταπτώσεις και καθυζήσεις από την κακοκαιρία που έπληξε τους προηγούμενους μήνες στην περιοχή. Για τον περιφερειακό δρόμο, ο κ. Μπουλέ σημείωσε πως αν δεν γίνουν άμεσες παρεμβάσεις στο επικίνδυνο σημείο, τότε θα διακοπεί η κυκλοφορία και θα διοχετεύεται μέσα από την πόλη της ΝΑΦΠΑΚΤ, δημιουργώντας περισσότερα προβλήματα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το δημοτικό διαμέρισμα του Ριγανίου, που μέχρι και σήμερα παραμένει χωρίς κεντρική πρόσβαση και οι κάτοικοι εξυπηρετούνται από την διαδρομή ναύπακτος ανάληψη θέρμου Ριγάνι. Ζήτησε την παρέμβαση του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου να υπάρξει λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα, καθώς, όπως είπε ο κ. Μπουλές, το δικό δίκτυο που παρουσιάζει για τα περισσότερα προβλήματα στην περιοχή ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών της περιφέρειας. Μίλησε επίσης και για την ελαττόβρυση ναυπακτίας, εκεί όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη καθίζηση. Όλα αυτά τα προβλήματα που μας δημιούργησαν τα καιρικά φαινόμενα θα μας απασχολήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, είπε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Ναυπακτίας. Στη συνέχεια, ο Περιφερειάρχης Απόστολης Κατσιφάρας στην ομιλία του τόνισε πως για το δρόμο που οδηγεί στο Ριγάνι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες μελέτες από το ΙΓΜΕ, έτσι ώστε να υπάρχουν σαφείς προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρξει η τελική πρόταση των γεωλόγων για να μπορέσει το Ριγάνι να αποκτήσει και πάλι κεντρική πρόσβαση και να μην ταλαιπωρούνται οι κάτοικοι. Από την πρώτη στιγμή, ο Αντιπεριφερειάρχης του Λοκαρνανίας μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες της περιφέρειας βρέθηκαν στις περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα και προσπάθησαν να δώσουν προσωρινές λύσεις, δήλωσε ο Απόστολος Κατσιφάρας. Πρέπει να κάνουμε λίγη υπομονή, είπε ο κ. Κατσιφάρας, μέχρι την τελική πρόταση, είπε, απευθυνόμενος στους κατοίκους των πληγισών περιοχών που παρακολούθησαν τη συνεδρίαση. Μίλησε και για τον περιφερειακό δρόμο της ΝΑΦΠΑΚΤΟΥ που αντιμετωπίζει και αυτός πρόβλημα και μάλιστα αρκετά σοβαρό. Ένα έργο που θα έπρεπε να είναι σωτήριο για την περιοχή δυστυχώς κοντεύει να μην είναι λειτουργικό, είπε ο Περιφερειάρχης. Κάνουμε προσπάθειες έτσι ώστε να βρεθεί καλύτερη λύση και η κίνηση των βαρέων οχημάτων να μην γίνεται μέσα από τον ιστό της πόλης, αλλά και οι οδηγοί να μην διατρέχουν κίνδυνο. Ο επικεφαλής της Μίζωνας Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου, Γιώργος Παπαναστασίου, σημείωσε πως η περιοχή θα έπρεπε να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ανεβάζοντας τους τόνους και με τους κατοίκους να φωνάζουν πως είναι στο πλευρό του, ο κύριος Παπαναστασίου ζήτησε από τον κύριο Κατσιφάρα την παρέμβαση των υπηρεσιών για άμεση λύση στο πρόβλημα του Ριγανίου. Πρέπει να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι και να ζητήσουμε λύσεις από την κεντρική πολιτική σκηνή. Πρέπει να περάσουμε σε πιο αγωνιστικές κινητοποιήσεις, δήλωσε ο ίδιος, για να σταματήσει η απαξίωση της περιοχής. Δεν μπορεί να συνεδριάζουμε πριν λίγο στο Δήμο, γιατί ο Δήμαρχος έχει το πρόβλημα, ο Περιφερειάρχης έχει το πρόβλημα, εμείς έχουμε το πρόβλημα της παράκαμψης. Και σαφώς θα προσπαθήσουμε και κάνουμε προσπάθειες να βρούμε λύση. Αλλά η πολιτεία δεν θα έπρεπε να είναι εδώ. Είναι κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Όπως σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης είναι και το Ριγάνι. Δηλαδή, όταν φτάνουμε στο Ριγάνι ή στο κάθε Ριγάνι, πρέπει να περιμένουμε το ΙΚΜΕ. Όχι κύριε Περιφερειάρχα, δεν πρέπει να περιμένουμε ούτε το ΙΚΜΕ ούτε κανένα ΙΚΜΕ. Η κατάσταση πρέπει να λυθεί. Είναι έκτακτη ανάγκη και πρέπει να γίνει άμεσα. Γιατί δεν μπορεί να παίρνουμε διαβεβαιώσεις ότι το έργο θα ξεκινήσει τον Απρίλιο. Και πολύ κομψά, τον καλύτερο τρόπο, είπα μήπως είστε ελευθεριωσιόδοξος κύριε Υπουργέ. Δεν ήθελα να το πω διαφορετικά. Λοιπόν, το μαχαίρι έφτασε στο κόκαλο. Αυτός ο τόπος πρέπει να αποφασίσει να κάνει κάποια πράγματα. Ας κλείσουν εκεί οι δρόμοι, ας ξεσηκωθούμε όλοι, ας σταματήσει αυτό το παραμυθάκι. Να μην περιμένουμε κανέναν. Μιλώντας για το ζήτημα της πεζοδρόμης των παραλίων της Ναυπάκτου, ο κ. Παπαναστασίου, απευθυνόμενος προς τον Δήμαρχο Ναυπακτίας, του είπε πως θα πρέπει να ακούσει την τοπική κοινωνία και να εφαρμόσει μια μελέτη αποδεκτή για το καλό της πόλης. Οι επαγγελματίες δεν μπορούν να επιζήσουν. Ας αναστείλουμε κάποια πράγματα ή ας ενδεχόμενα τα καθυστερήσουμε να τα δούμε λίγο πιο ολοκληρωμένα. Το λέω κόβοντας τις γωνίες. Χρειάζεται σε αυτή τη συγκυρία να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν μπορούν πλέον να συντηρήσουν τα μαγαζιά τους. Παίρνοντας το λόγο ο Δήμαρχος Ναυπακτίας απάντησε στον κύριο Παπαναστασίου πως η Δημοτική Αρχή σκέφτεται για τον καλό όλων των πολιτών και όχι μιας μερίδας επαγγελματιών που όπως είπε θίγονται τα συμφέροντά τους. Σε περίοδους κρίσης η προοπτική αυτοδιοίκηση πρέπει να παίρνει πρωτοβουλίες για να βγάλει τον τόπο από την κρίση.
Και αυτό κάνουμε. Δεν θα περιμένουμε να έρθει από μόνο του τίποτα.